Ο μεγάλος Γκάτσμπι δικαίωσε τον τίτλο του. Το blockbuster της Άνοιξης, αλλά και τα δύο του καλοκαιριού, ο άνθρωπος από Ατσάλι και το Hangover 3, έδωσαν τη δική τους απάντηση στις εκτιμήσεις ότι η εποχή των υπερπαραγωγών τελείωσε. Οι τρεις ταινίες γέμισαν τα ταμεία της Warner Bros. Με 12% περισσότερα έσοδα το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Δεν είναι όμως όλες οι ιστορίες των αποκαλούμενων ταινιών tentpole ιστορίες επιτυχίας. Μία σειρά από ταινίες στις οποίες τα μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο έριξαν εκατομμύρια δολάρια και από τις οποίες περίμεναν σίγουρα κέρδη, είδαν το κοινό να τους γυρίζει την πλάτη. Τελευταίο παράδειγμα, ο μοναχικός Καβαλάρης που απέτυχε εισπρακτικά και αναμένεται να στοιχήσει στη Walt Disney από 160 έως 190 εκατομμύρια δολάρια, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.